Πριν φτιάξει ο κύριος Φωτήλας το σχολείο του 21ου αιώνα, ας φροντίσουν να καλύψουν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας και από δασκάλους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν σχολεία με κενά, τα οποία παραμένουν και εν μέσω πανδημίας και με αβέβαιο το τι πρόκειται να γίνει από το Σεπτέμβρη και με πολύ μεγάλη την αγωνία των γονιών για το τι πρόκειται να γίνει από Σεπτέμβρη. Όσο για το νομοσχέδιο, είναι αναμφίβολα ένα νομοσχέδιο αντιδραστικό, αναχρονιστικό και αυταρχικό, ένα νομοσχέδιο που περικλεί όλη την ιδεολογική σκουριά της Νέας Δημοκρατίας. Από πού απορρέει αυτό? Απορρέει μόνο από τα ζητήματα της διαγωγής, των ποινών ή των καμερών στις σχολικές αίθουσες που προωθείται? Φυσικά απορρέει και από εκεί. Αλλά όχι μόνο από εκεί. Κυρίως απορρέει από τη συνολική στρατηγική που υπηρετεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, μια στρατηγική που προωθείται βήμα-βήμα εδώ και μια δεκαετία, τουλάχιστον από το 2011 με τον νόμο Διαμαντοπούλου, από όλες τις κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, και που έχει ως στόχο την ακόμη μεγαλύτερη πρόσδεση της εκπαίδευσης στις ανάγκες του κεφαλαίου και στις κατευθύνσεις των διεθνών οργανισμών, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι ο ΟΣΑ και πάει λέγοντας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όλη αυτή την δεκαετία, ακόμη κι αν μια κυβέρνηση άλλαζε ρυθμίσεις που έκαναν προηγούμενες κυβερνήσεις, καμιά κυβέρνηση ωστόσο δεν έφυγε τους βασικούς πυλώνες και τα βασικά σημεία αυτής της στρατηγικής. Ούτε η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θίγει βασικά σημεία των νόμων Γαβρόγλου. Νόμος Διαμαντοπούλου, νόμος Αρβανιτόπουλου, νόμος Γαβρόγλου και τώρα νόμος Κεραμέως. Η κάθε κυβέρνηση έκτιζε και έπιανε το νήμα από εκεί που το άφηνε η προηγούμενη κυβέρνηση και το προωθούσε ακόμη παραπέρα. Είχατε και ένα άλλο στοιχείο επίσης κοινό, πολύ δημοκρατικό. Κάθε μια από αυτές τις κυβερνήσεις επέλεγε να ψηφίζει τα συγκεκριμένα νομοσχέδια όταν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ήταν κλειστά. Άλλος επέλεγε το Πάσχα, άλλος επέλεγε το καλοκαίρι. Εσείς βολευτήκατε με το κλείσιμο της πανδημίας. Σε τι συνίσταται αυτή η στρατηγική, η κοινή στρατηγική? Συνίσταται στη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού συστήματος που θα υπηρετεί πλήρως και σε όλα τα επίπεδα, στο μορφωτικό, το οικονομικό, το εργασιακό, το αξιακό, τις απαιτήσεις του κεφαλαίου, για το πώς πρέπει να είναι το σχολείο, για το τι πρέπει να μαθαίνουν οι νέοι και φυσικά, που έχει άμεση σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, για το πώς θα πρέπει να είναι οι αυριανοί εργαζόμενοι. Ευέλικτοι, ημιμαθείς, περιπλανόμενοι ανάμεσα στην ανεργία, την μισοειδίκευση και την κακοπληρωμένη δουλειά και πάνω απ' όλα πειθαρχική. Και υλοποιείται αυτή η στρατηγική με όχημα τη λεγόμενη αξιολόγηση, που δεν είναι κάτι αφηρημένο και ουδέτερο, όπως πάτε κουτοπώνυρα και παραπλανητικά να το εμφανίσετε, λες και υπάρχει αξιολόγηση ουδέτερη και αφηρημένη. Είναι η αξιολόγηση για το αν προωθούνται οι συγκεκριμένοι, οι παραπάνω συγκεκριμένοι αντιλαϊκοί στόχοι. Όπως επίσης προωθείται συγκεκριμένη στρατηγική με όχημα την υποχρηματοδότηση, την αυτοτέλεια σχολείων και ιδρυμάτων που έχει αποτελέσει διακηρυγμένο στόχο όλων των κυβερνήσεων και οδηγεί στην κατηγοριοποίηση, την αποθέωση των διεξιοτήτων σε βάρος της γενικής μόρφωσης, που είναι και βασικό σημείο αναφοράς του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, τη μετατροπή του σχολείου σε εξεταστική αρένα με τους γονείς να βάζουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη και το άνοιγμα των σχολείων σε διάφορους εξωπαιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς και θεσμούς, από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις μέχρι τις επιχειρήσεις και φυσικά την ιερή αγελάδα της σύνδεσης του σχολείου με την αγορά. Αυτή την πολιτική, αυτή τη στρατηγική την υπηρετήσατε όλοι σας. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, άλλος με πιο συντηρητικό και αυταρχικό μανδύα, άλλος με πιο τεχνοκρατικό, άλλος με πιο δήθεν προοδευτικό περιτύλιγμα, όμως επί της ουσίας αυτή την πολιτική
την υπηρετήσατε όλοι σας. Να θυμίσουμε μόνο το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ που βγαίνει στα κεραμίδια για τον αναχρονισμό της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο ίδιος που στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση δεν τόλμησε να αμφισβητήσει την πιο αναχρονιστική θέση που υπάρχει στο εκπαιδευτικό σύστημα και μάλιστα αποτυπωμένη στο επίπεδο του συντάγματος, που είναι ποιο? Ότι η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να προωθεί τη θρησκευτική συνείδηση. Δεν το αμφισβήτησε. Δεν το πρότεινε καν να αλλάξει. Να θυμίσουμε ότι η λογική των δοξιοτήτων ήταν και δική του πολιτική. Όπως επίσης να θυμίσουμε ότι η τηλεκπαίδευση που ακροτηριάζει κάθε συναισθηματισμό του εκπαιδευτικού ως βασικό στοιχείο της σχέσης που πρέπει να υπάρχει με τα παιδιά, περιέχονταν μαζί με άλλα, αν θυμάστε, στο λεγόμενο πόρισμα Λιάκου επί ΣΥΡΙΖΑ, που είχε τύχει σε αυτό το σημείο θετικής αποδοχής από το Υπουργείο Παιδείας τότε. Αυτό που κάνει λοιπόν σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι να ελοπεί με συνέπεια και με φανατισμό αυτό το αντιπαιδαγωγικό μοντέλο που άλλες χώρες το υλοποιούν εδώ και χρόνια και κάποιες το υλοποιούν εδώ και δεκαετίες. Και επειδή ακριβώς αυτό το μοντέλο έχει μακρά ιστορία, μπορεί να γίνει και ασφαλής αποτίμηση και για το που οδήγησε και για το ποιους ωφέλησε. Για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για τις οποίες έγινε πολύ λόγος εξαιτίας και της κατάστασης που επικρατεί, ήταν προτεργάτες αυτού του μοντέλου. Και αν μπείτε στον κόπο να διαβάσετε ορισμένες σοβαρές αναλύσεις αυτής της περίοδου, όχι αναλύσεις του ΚΚΕ, θα διαπιστώσετε ότι το αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα ενοχοποιείται ως ένας από τους βασικότερους παράγοντες για την αναπαραγωγή και την όξυνση των κοινωνικών και φυλετικών αντιθέσεων που αποτελούν το υπόβαθρο για τις μαζικές λαϊκές κινητοποίησεις αυτής της περίοδου. Κινητοποίησεις που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη δολοφονία του Αφροαμερικάνου, έχουν να κάνουν με την ανεργία, έχουν να κάνουν με τη φτώχεια, έχουν να κάνουν με τους νεκρούς της πανδημίας από τη μία και την έλλειψη στοιχειωδώς δημόσιου συστήματος υγείας από την άλλη, έχουν να κάνουν με τις επεμβάσεις και τους πολέμους των Αμερικάνων που τροφοδοτούν το ρατσιστικό και φιλοτικό μίσος, εδώ κι αν οι κυβερνήσεις όλων των κομμάτων ήταν τα πρωτοπαλίκαρα αυτών των σχεδιασμών, έχουν να κάνουν όμως και με το εκπαιδευτικό σύστημα που οδηγεί στην κατηγοριοποίηση, οδηγεί στην κετοποίηση, το ρατσισμό, αλλά και την ημιμάθεια από την άλλη μεριά, ακόμη και για τους απόφοιτους των πιο πλούσιων και των πιο δημοφιλών κολεγίων. Είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία που παραθέτει στο βιβλίο του «Λευκή Λύθη» ο Μάικλ Μουρ, όπου αναφέρει ότι οι απόφοιτοι του Yale, του Harvard, του Stanford, που κατά τα άλλα μπορεί να πέσουν στα δάχτυλα την επιχειρηματικότητα, σε τεστ πολλαπλών απαντήσεων δεν ήξεραν να απαντήσουν πότε έγινε ο Αμερικάνικος εμφύλιος πόλεμος. Αυτό είναι το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα της αγοράς. Το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα του πιο βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος. Γι' αυτό, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, οι σημερινές κινητοποιήσεις των μαθητών, των φοιτητών, των γονιών, των εκπαιδευτικών, παρά το γεγονός ότι ήταν κλειστά τα ιδρύματα, είναι κλειστά τα ιδρύματα, όσο κι αν προσπαθείτε να τις συκοφαντήσετε, είναι και δίκες, είναι και αναγκαίες και χρειάζεται να έχουν διάρκεια και αντοχή. Και μπορούν να έχουν διάρκεια, αντοχή και αποτελεσματικότητα αν στοχεύσουν σε αυτό ακριβώς. Στον πυρήνα αυτής της πολιτικής, σε εκείνες τις δυνάμεις που υπηρέτησαν και υπηρετούν αυτή την πολιτική, αλλά πάνω απ' όλα σε ένα σύστημα και μια οικονομία που έχει ανάγκη αυτό το αντιδραστικό, αυταρχικό και ταξικό εκπαιδευτικό σύστημα.